Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το χριστιανικό ήθος, το οποίο πρέπει να συνιστά εμάς τους χριστιανούς. Διότι κατά τους παλιούς πατέρες, χριστιανισμό σημαίνει επάγγελμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, επαγγέλλω με το χριστιανό, δηλαδή έχει την έννοια του αγγέλου, της αποστολής. Εάν διαβάσει κανείς την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού, είναι στο 5ο και 6ο κεφάλαιο και 6ο, 5ο, 6ο και 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Αν δεν έχετε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι, διαβάστε τουλάχιστον την επί του όρους ομιλία. Είναι λόγια του Χριστού που σε ένα τέταρτο μπορεί κανείς να την τελειώσει. Αν τη διαβάσουμε λοιπόν, θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με χριστιανισμό εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί και από τον εαυτό μου παίρνω παραδείγματα και από αυτούς τους οποίους ζω καθημερινά, τους ανθρώπους δηλαδή της Εκκλησίας και πολλούς άλλους. Δεν κατηγορώ κανέναν, γιατί δεν είμαι σε θέση να κατηγορήσω κανέναν, αλλά κάνω μία καλοπροαίρετη κριτική για αυτούς οι οποίοι ονομάζονται κατ' όνομα χριστιανοί. Λέει λοιπόν ο Χριστός εκεί ότι εσείς οι μαθητές και οι Απόστολοι μου είστε το άλας της γης, το άλας του κόσμου. Ας ρωτήσουμε τώρα λοιπόν τον εαυτό μας με αφορμή τη σημερινή κουβέντα που κάνουμε και το περιβάλλον, εάν πράγματι εμείς είμαστε το άλας της γης. Όταν πρόκειται να διατηρήσουμε κάποιες τροφές, ψάρι, κρέας κλπ, όπως ξέρετε οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ το αλάτι, γι' αυτό και τα συντηρημένα τρόφιμα είναι γεμάτα αλάτι. Παλιότερα είχαμε τα ψάρια, τους τσίρους που τους κρεμούσαν αλατισμένους στον μπακαλιάρο κλπ. Και τώρα ακόμα υπάρχει νομίζω ο μπακαλιάρος αλατισμένος που τον εξαλατίζουμε για να τον μαγειρέψουμε. Γιατί βάζουν τα αλάτι, αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και πώς κάνουν τη δουλειά τους. Βάζουμε τα αλάτι, διότι εάν δεν το βάλουμε θα σαπίσει. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη. Πρέπει να μπει το αλάτι δηλαδή κάπου, για να μην σαπίσει αυτή η κοινωνία. Τι είναι το αλάτι? Έχετε δει ποτέ εστιατόριο που να μην έχει αλάτι, ή τουλάχιστον να μην το βάζει πάνω στο τραπέζι? Τώρα που έχουμε πίεση πολλοί άνθρωποι, δεν θέλουμε το αλάτι, όμως ο φούρναρης δεν μπορεί να κάνει ανάλατο το φαΐ, ούτε ο μάγειρας εκεί να κάνει ανάλατη, ούτε η πίτσα μπορεί να γίνει ανάλατη, ούτε τίποτα από αυτά τα φαγητά. Και αν έχει δοκιμάσει κανένα να φάει μακαρόνια ανάλατα, θα δει το χάλι που υπάρχουν αυτά τα μακαρόνια και το ρύζι. Το ψωμί βέβαια έχει αλάτι μέσα, γι' αυτό το προτιμάμε. Ίσως το κρέας και κάποια λαχανικά να τρώγονται ανάλατα. Τα φρούτα οπωσδήποτε τρώγονται ανάλατα. Το γιαούρτι τρώγεται ανάλατο. Και ιατρικώς θα λέγαμε τώρα μια συμβουλή, εκείνοι που έχουν πίεση να προτιμάνε τα πρώτα τρόφιμα που τρώγονται ανάλατα. Όπως είναι το γάλα, όπως είναι το γιαούρτι. Βάζει κανείς το γιαούρτι αλάτι? Δεν ξέρω. Πιθανό να βάζει κάποιος σπανίως. Το αυγό δεν έχει αλάτι. Η ντομάτα, αν θέλουμε να μην έχει αλάτι, το αγγούρι κλπ. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, μπορούμε να τα φάμε ανάλατα. Όμως, το αλάτι δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είναι η βάση της ζωής, γιατί και το ψωμί έχει αλάτι που τρώμε, αλλά και ο ανθρώπινος οργανισμός έχει αλάτι μέσα και πρέπει να το πάρει από τις τροφές. Όλες οι τροφές έχουν αλάτι και οι πιο γλυκές τροφές έχουν λίγο αλάτι μέσα. Και η μπανάνα, που φαίνεται τόσο γλυκιά, έχει αυτή ένα κομματάκι από αλάτι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε το άλας του κόσμου και πιο κάτω λέει και το φως του κόσμου. Δύο πράγματα. Το αλάτι και το φως του κόσμου. Όμως εμείς
Δεν θέλουμε να κάνουμε κριτική για να μην πικράνουμε, για να μην γίνουμε αντιπαθείς σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε αυτό το λίγο αλάτι, το οποίο πρέπει να υπάρχει σε ελάχιστη έστω ποσότητα για να μην σαπίσουν. Το αλάτι λοιπόν είναι ο λόγος του Θεού, είναι η κριτική σε εκείνους τους οποίους δεν βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα του Λόγου του Θεού και δεν πράττουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι κατ' όνομα λέγονται χριστιανοί, αλλά είναι ανάλατοι στη ζωή τους. Είναι οι λεγόμενοι κοσμικοί χριστιανοί, οι οποίοι, παρακαλώ, είναι η πλειονότητα ημών των χριστιανών που εκκλησιαζόμεθα, όχι εκείνων που δεν εκκλησιάζονται, γιατί αυτοί έχουν κανονίσει μια άλλη στάση ζωής. Αλλά εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν πρέπει να πλησιάσουμε λίγο προς τα λόγια του Χριστού και το Ευαγγέλιο? Θα μας έρθει από εκεί που δεν το περιμένουμε την ημέρα της κρίσεως. Διότι προσέχουμε να βγάζουμε το κουκούτσι από την ελιά, αλλά καταπίνουμε άλλα θέματα τα οποία είναι σπουδαία και ζωτικά. Είναι και ευθύνη του πιστού το πώς πολιτεύεται και το τι κάνει. Διότι ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη για να διαχωρίσει τα πράγματα. Δεν ήρθε για να ανακατέψει τα ψυχρά με τα θερμά, τα κρατσίκια με τα πρόβατα, αλλά να τα διαχωρίσει. Θα διαχωρίσω, λέει, όταν έρθω, τα ερήφια, τα πρόβατα δηλαδή, τα κρατσίκια, τα ερήφια, από τα πρόβατα, από τους αμνούς. Διότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα μπουν τα κατσίκια. Δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών εκείνοι οι οποίοι δεν είναι του Χριστού. Και για να είσαι του Χριστού, δεν πρέπει μόνο να είσαι απλά βαπτισμένος και ονοματισμένος χριστιανικά, αλλά πρέπει να εκτελείς και τις εντολές του Χριστού, ή τουλάχιστον να προσπαθείς καθημερινά να τις εκτελείς, να τις έχεις σαν μέλημα μέσα στο μυαλό σου για προς εκτέλεση. Εάν δεν κάνουμε λοιπόν χρήση του άλατός μας, θα εμείς οι οποίοι λεγόμαστε χριστιανοί, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα υποστούμε τη σύψη μέσα σε μια κοινωνία που σέπεται, παθαίνει σύψη δηλαδή, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα σαπίσουμε. Όχι μόνο δεν πρέπει να σαπίσουμε εμείς, να φροντίσουμε δηλαδή την ειδική μας σωτηρία, αλλά και τη σωτηρία των άλλων. Εάν δεν φροντίσουμε και τη σωτηρία των άλλων, αγαπητοί φίλοι, δεν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Ο πραγματικός χριστιανός έχει μέλημα και τον συνάνθρωπό του. Κανείς δεν πάει μόνος του στον παράδεισο. Θα πάμε μαζί. Μαζί με αυτούς που βοηθήσαμε, μαζί με αυτούς που μας βοήθησαν. Με τη στάση μας και με τους λόγους μας πρέπει να αποτελούμε φως και άλαση. Το φως δεν μιλάει, το αλάτι όμως φτάνει μέχρι μυελού οστέων. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι φανεροί, φαίνονται δηλαδή ότι ακολουθούν τη χριστιανική οδό και δεν είναι πολύ ομιλητικοί. Και αυτοί είναι μέσα στους αγαπημένους της Βασιλείας Του. Αλλά ακόμα πιο αγαπημένοι είναι εκείνοι που αγωνίζονται, νουθετώντας, μιλώντας, όπως και οι ιερείς. Οι ιερείς δεν πρέπει μόνο να φαίνονται, αλλά και να μιλούν, να νουθετούν, να συμβουλεύουν, να κατηχούν, να κηρύττουν στο λαό του Θεού. Διότι αν δεν ακούσει κανείς κήρυγμα, πώς θα πιστέψει, πώς θα έρθει κοντά στο Θεό? Για να μην λένε αργότερα, ανάθεμα σε αυτούς οι οποίοι ξέρανε πέντε πράγματα και δεν μας είπανε τίποτα. Διότι θα έρθει σαν καταπέλτησε πάνω στα κεφάλια τους η κρίση και τότε θα βρεθούμε εμείς υπόλογοι, οι οποίοι διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, ξέραμε πέντε πράγματα και δεν μιλήσαμε ποτέ. Δεν μιλήσαμε στη μάνα μας, στον πατέρα μας, στον αδελφό μας, στον ξαδελφό μας, στον γείτονά μας, στον συνάδελφό μας, στο γραφείο, στην εταιρεία, στο σχολείο, αλλά το βουλώναμε και αφήναμε τα πράγματα όπως έρχονται. Έλεγχος λοιπόν χρειάζεται
σε εκείν, με αγάπη έλεγχος, χρειάζεται σε εκείνους οι οποίοι δεν βαδίζουν σωστά και χριστιανικά. Και βέβαια, δεν πρέπει να κάνουμε εμείς τους δασκάλους βέβαια. Πρέπει να γίνεται με αγάπη και με ισότητα αυτός ο έλεγχος. Συναμαρτωλοί αδελφοί είμαστε όλοι. Δεν είμαστε παραπάνω από αυτό. Κάποτε ο πατήρ Αγουστίνος Καντιώτης είπε σε έναν ελέη σε ένα βουνό εκεί που συναντηθήκανε: «Γεια σου, συναμαρτωλέ αδερφέ», και αυτός πήγε να τον επνίξει, λέει. Αποδείχτηκε ότι αυτός ήταν ο κλεφτοκοτάς του χωριού. Έσπαθε τις λάμπες που βάζανε στα χωριά για να φωτίζουν το βράδυ, τις έσπαγε αυτός για να κλέβει τις κότες. Όταν του είπε λοιπόν συναμαρτωλέ, λέει αυτός από μέσα του: «Μήπως ξέρει αυτός ότι εγώ είμαι κλεφτοκοτάς?» Και του έκανε επίθεση. «Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός», του λέει. «Εσύ που είσαι παπάς είσαι αμαρτωλός». «Ακούς εγώ», λέει, «αμαρτωλός», πήγε να τον εφάει. Και όταν πήγε στο χωριό, ρώτησε γι' αυτόν, τον περιέγραψε πως ήταν και του λέει: «Όχ, που έπεσες, καμίου ναι, ναι». Αυτός λέει: «Είναι κλεφτοκοτάς». Θα πρέπει λοιπόν, εάν δεν μπορούμε απευθείας να διορθώσουμε την κατάσταση, να αφήσουμε κάποια παρακαταθήκη στο μυαλό των ανθρώπων, που αργότερα, όπως είναι νέοι άνθρωποι, θα τη χρειαστούν. Εγώ λέει θα βγάλω το χρύδι την τρύπα. Και ποιος θα το βγάλει λοιπόν? Αυτός που δεν ξέρει? Εμείς υποτίθεται ότι μπορούμε να το βγάλουμε. Όχι να το βγάλουμε να πάμε στη φωλιά του φιδιού για να το τραβήξουμε, γιατί θα μας φάει. Αλλά με τρόπο, με έναν εύσχυμο λόγο, δίχως επίθεση, αλλά με ενωθεσία. Αν εργαστείς λοιπόν για αυτή τη δουλειά και αν το βάλεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ως χριστιανός πρέπει να είσαι το άλας και το φως του κόσμου, της γης, τότε κάτι θα κάνεις στη ζωή σου. Αν όμως λες, εγώ το βουλώνω και τα έχω καλά και με τους δε, με τους μεν και με τους δε, δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Θα βρεθείς υπόλογος. Θα κρεμαστούν στο λαιμό σου και οι αμαρτίες των άλλων που δεν έλεγξες. Και δεν είπαμε πάλι να στέκεσαι με ένα ραβδί στο χέρι και να ελέγχεις όποιον περνάει και όποιον δεν περνάει από δίπλα σου, αλλά να λες το λόγο σου όταν χρειαστεί, να κάνεις την παρατήρηση τη σωστή εκεί που πρέπει και να μην λέμε ότι είμαστε χριστιανοί εάν δεν μπορούμε να είμαστε λίγο το άλας ή το φως της γης. Εξαιτίας μας, επειδή δεν ελέγξαμε, επειδή δεν μιλήσαμε, πολλά πράγματα πάνε στραβά. Αυτά θα κρεμαστούν στη δική μας ψυχή, στο δικό μας λαιμό. Εάν δεν αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, την ισχύ και τα λόγια Του δεν τα ακούμε και δεν τα εφαρμόζουμε, δεν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Μη γελιόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί από τη στιγμή που δεν κάνουμε τίποτα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ελεγχθούν πολλά χριστιανικά λεγόμενα σπίτια, θα βρεθούν κοσμικά 100%. Παρόλες τις εικόνες που μπορεί να έχουν και το λιβάνι που μπορεί να καίνε και την κυριακάτικη 12-λεπτή, 10-λεπτή ή 5-λεπτή φύτηση στην εκκλησία. Γιατί πολλά γίνονται για το Θεαθήνε και πολλά γίνονται έτσι τόσο άσχετα με την πραγματική ή με την ουσία των πραγμάτων, που γι' αυτό οπωσδήποτε θα γίνει μία αυστηρή κρίση σε εκείνους οι οποίοι γνώριζαν, δεν έπραταν και δεν έλεγαν στους άλλους δύο λόγια. Έχουμε υποχρέωση και από αγάπη να νοθετούμε τους εν Χριστώ αδελφούς. Έχουμε από αγάπη υποχρέωση να νοθετούμε τους αλλόθρησκους. Έχουμε από αγάπη, αυτή είναι η εξωτερική αποστολή που δίνει ο Θεός σε κάποιους το χάρισμα να την κάνει. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι εξωτερικός αεραπόστολος, δεν χρειάζεται να πας στην Αφρική για να πας να κηρύξεις το Λόγο του Θεού, ούτε στον Αμαζόνιο, στους Γκουαρανί ή στους Μάου Μάου στην Αφρική ή δεν ξέρω πού, στα βάθη της Κίνας. Αυτό μπορεί να μην το μπορούμε να το κάνουμε και δεν το ζητάει ο Θεός από όλους. Το ζητάει από ελάχιστους ανθρώπους. Αλλά εκείνον που είναι δίπλα σου εκείνη τη στιγμή, το συμμαθητή σου στο θρανείο, το συνεργάτη σου στο γραφείο, το γείτονά σου που μιλάς μαζί του, δεν πρέπει λίγο να του κάνεις μια ανοίξη για το ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει ψυχή,
υπάρχει κρίση, υπάρχει πνευματική ζωή, υπάρχει Ευαγγέλιο, υπάρχει νόμος, υπάρχουν εντολές, υπάρχει παράδεισος και κόλασης, υπάρχει τελική κρίση που θα την κάνει ο Χριστός. Αυτά πράγματα είναι ταμπού σε μια χριστιανική χώρα. Δεν τα λέμε για να μην γίνει επανάσταση, για να μην πάθουμε κάτι, για να μην μας δυσφημίσουν. Να χαίρεστε άμα σας δυσφημίσουν για αυτό το λόγο, λέει ο Χριστός. Γιατί ο μισθός σας είναι μεγάλος. Γινόμαστε μάρτυρες του Χριστού. Είναι μαρτύριο να μην σε αποδέχονται και εσύ να επιμένεις. Μάρτυρας και μαρτύριο. Δεν είναι μάρτυρας μόνο εκείνο που του κόβουν το λαιμό και το κεφάλι, αλλά είναι μάρτυρας και αυτός που καθημερινά μαρτυράει με τον τρόπο του, με τη ζωή του, με τα βιβλία που δίνει, με το λόγο που λέει, με αυτό που νοθετεί, με αυτό που σκέπτεται, με αυτό που δρά και με αυτό που εξωτερικεύει. Είπαμε, δεν είμαστε όλοι ιεραπόστολοι και δεν μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι. Αλλά όπου φτάνει η φωνή του καθενός. Αλλού φτάνει το χέρι του στο διπλανό του. Και έναν άνθρωπο να νοθετήσει. Θα πιαστεί αυτό για τη σωτηρία της ψυχής του. Και 2 και 3 και 10 και 100 και 1000 και 10.000. Ο Απόστολος Παύλος έκανε όλη την Ελλάδα χριστιανική μέσα σε 3-4 χρόνια. Όχι όλοι, τους καλοπροαίρετους, εκείνους οι οποίοι τον εδέχθηκαν. Ήταν αρκετοί, ήταν οι αιστείες, ήταν οι πρώτες εκκλησίες. Γράφει επιστολές ο Απόστολος Παύλος, πολλές επιστολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Κορινθίους, Θεσσαλονικής, τι είναι αυτοί, χριστιανοί που έχει φτιάξει ο ίδιος. Με τις νοθεσίες του, με τον κόπο του, με τα οράματά του, με την αγάπη του, με τα κηρύγματά του, με τους διωγμούς του. Ήτανε άλλας αυτός ο άνθρωπος για την Ελλάδα. Φως για τους Έλληνες. Αν εκείνοι αδιαφορούν, εμείς δεν πρέπει να αδιαφορούμε. Αν οι άνθρωποι που δεν εργάζονται για τον Χριστό είναι νοθροί, και εκτός πραγματικότητος, κοσμικοί, εμείς δεν πρέπει να είμαστε κοσμικοί. Είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε κοσμικοί. Δεν συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Δεν γινόμαστε ένα με τον κόσμο. Θα έλεγα μια άλλη εκφρασία, αλλά δεν κάνω να την πω. Δεν γινόμαστε νύχι και κρέας με τον κόσμο. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι με το να είναι κοσμικοί και να αγαπάνε κοσμικά τον κόσμο, είναι άνθρωποι της αγάπης. Λάθος. Ο άνθρωπος της αγάπης έρχεται και σε σύγκρουση με τους άλλους οι οποίοι είναι αντίθετοι. Δεν φοβάται τη σύγκρουση ο άνθρωπος της αγάπης. Νουθετεί μέσα από εμπόδια, μέσα από τρικυμία. Παλεύει με τα κύματα. Δεν περιμένει μόνο να πει ένα λόγο την ώρα που είναι η ηρεμία, αλλά τον ελέγχει το λόγο αυτό και την ώρα που είναι η τρικυμία. Και εκεί πιάνει περισσότερο ο λόγος. Στη δυσκολία των άλλων. Θα πάει σε μια κηδεία, θα μιλήσει, θα πει δύο λόγια για το Θεό, θα πει δύο λόγια για το Θεό, θα παρηγορήσει μέσω των λόγων του Θεού. Μια ψυχή έγραφε, τίποτα δεν με παρηγόρησε περισσότερο από ένα σημείωμα, ένα φάξ, ένα γράμμα, ένα γράμμα που έλαβα, που έλεγε αδελφή, κάποιος έγραφε. Αδελφοί, και το ξέρω πολύ καλά αυτό το γεγονός, μη λυπάστε για τους αποθαμένους οι οποίοι πέθαναν εν Χριστώ και έχουν ελπίδα Αναστάσεως, για αυτούς μη λυπάστε. Και αυτό, μου είπε αυτή η γυναίκα, με παρηγόρησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έγινε είτε στην κηδεία είτε στο πρώτο 40ήμερο που ήμουν αθλημένη. Αυτό το γράμμα με παρηγόρησε περισσότερο από όλα τα άλλα. Και αυτό το γράμμα δεν ήταν ανθρώπινη γραφή, ήταν του Αποστόλου Παύλου, που το γράφει προς Θεσσαλονικείς. Να μην λυπούμεθα για τους αποθαμένους, οι οποίοι έχουν στο Χριστό την ελπίδα τους. Πέθαναν με την ελπίδα στο Χριστό. Να λυπόμεθα για εκείνους οι οποίοι ήταν αντίχριστοι, πολέμοι της Εκκλησίας, και οι οποίοι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν μετενόησαν. Να πούνε ναι, παραδέχομαι τον Χριστό, και να αναπαυθούν εν ειρήνη. Πρέπει λοιπόν να βοηθάμε τους ανθρώπους. Όσοι ξέρουμε δύο γράμματα, όσοι έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο και να προτρέπουμε τουλάχιστον
να δίνουν κάποιες συμβουλές στους ανθρώπους μέσα από το Ευαγγέλιο. Αν δεν γνωρίζουμε όλο το Ευαγγέλιο, ας μάθουμε την επιτόρους ομιλία, τουλάχιστον καλά. Τι ζητάει ο Χριστός? Γιατί εκεί μέσα βρίσκονται πολλά πράγματα στην επιτόρους ομιλία. Βρίσκονται περισσότερα από ό,τι στην Παλαιά Διαθήκη, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι μόνο οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι και επεκτάσεις αυτών των 10 εντολών. Εκεί μας λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Και καλώς πράτεται για αυτούς, λέει, για τους εχθρούς σας. Εκεί το λέει. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν το λέει αυτό. Το λέει στην επιτόρους ομιλία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος μας το λέει αυτό σε εμάς τους χριστιανούς. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Γιατί ένας χριστιανός μου έλεγε, αν πεθάνω, λέει, σε λίγο θα ήθελα να πάρω καμιά δεκαριά μαζί μου. Λέω, τι εννοείς? Δεν να τους καθαρίσω. Τέτοια σκέψη κυκλοφορούν στο μυαλό κάποιων οι οποίοι έχουν μπει στην κολυμπήθρα του Χριστού. Αν είναι δυνατόν να σκέφτονται σαν άθεοι, να σκέφτονται σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ρώτησε ένας κάποιον, γιατί νηστεύεις, του λέει, εσύ. Και ο χριστιανός αυτός το απάντησα, γιατί ακόμα είμαι άρρωστος. Λέει, τι άρρωστος είσαι? Αμαρτωλός. Λέει ο άλλος, μα εγώ δεν νηστεύω, λέει, και δεν έχω τίποτα, λέει. Ούτε άρρωστος σε τίποτα. Του λέει, ξέρεις γιατί δεν αισθάνεσαι τίποτα? Γιατί είσαι νεκρός. Ενώ εγώ είμαι ζωντανός και παλεύω. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει με τίποτα. Αλλά μια μέρα αυτοί οι δύο φίλοι πήγανε για κυνήγι. Και ο ένας είπε στον άλλον ότι χτυπάω, σε παρακαλώ να κάτσεις να το μαζέψω, γιατί ο ένας ήταν καλύτερος κυνηγός από τον άλλον. Ο χριστιανός λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος είχε πει εκείνη την κουβέντα ότι είσαι νεκρός και ήθελε να μαζέψει το κυνήγι του άλλου. Χτύπαγε λοιπόν μερικές πάπιες αυτός, όχι πάπιες, μπεκάτσες, ναι. Μπεκάτσες, λέει. Και του λέει, τι μαζεύεις, του λέει, τόση ώρα, τι μαζεύεις, καλύτερα να είχα φέρει το σκύλο. Λέει, γιατί? Λέει, γιατί μαζεύεις, λέει, αυτές που είναι σκοτωμένες. Πρέπει να μαζεύεις αυτές που είναι ετοιμόρροπες και θέλουν να ξαναπετάξουν, είναι λίγο λαβωμένες. Αυτές μαζεύουν πρώτα. Και του λέει, είσαι κουτός? Λέει, δεν είμαι κουτός. Δεν είμαι κουτός. Το έκανα για να σου αποδείξω. Τι κάνει ο διάβολος? Τους σκοτωμένους δεν τις πειράζει, τις πεθαμένους. Τους μισοζώντανους τρέχει να αρπάξει. Εκείνους που είναι αμαρτωλοί και κοιτάνε να του ξεφύγουν μέσω της προσπάθειας που κάνουν να πάνε κοντά στον Χριστό. Γι' αυτό μαζεύω, του λέει, αυτές. Για να καταλάβεις και εσύ, τέλος πάντων, ότι ο διάβολος αυτούς που είναι νεκρωμένοι ψυχικά δεν τους πειράζει. Έτσι του απέδειξε με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ιδιότητα αυτή να μπορούμε να αλατήσουμε την οικογένεια, τη συντροφιά και να νοστιμήσει το περιβάλλον μας. Αλλά εμείς αδιαφορούμε τις περισσότερες φορές και για να ξεφύγουμε από τις μπελάδες αυτούς δεν το κάνουμε. Θα το πληρώσουμε, αγαπητοί φίλοι. Θα το πληρώσουμε πάρα πολύ άσχημα το ότι δεν μιλάμε, το ότι δεν ουθετούμε, το ότι δεν κριτικάρουμε με την καλή αγαπητική κριτική τους άλλους ανθρώπους. Και αυτά γίνονται πού? Στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι η χώρα που έβγαλε εκείνους οι οποίοι έγιναν πατέρες της ανθρωπότητας. Και για να εξηγηθώ πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Τι θα πει πατέρας της ανθρωπότητας? Πολλοί θα λένε τώρα, τι μας λες, για τι πράγμα μας μιλάς, τι θα πει πατέρας της ανθρωπότητας? Μην ξεχνάτε ότι ονομάστηκε πατέρας της ιστορίας ο Ηρόδοτος, Έλληνας. Πατέρας της φιλοσοφίας ελέγχθη ο Σοκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Πατέρας της φυσικής ο πατέρας της φυσικής ονομάστηκε εκείνος ο οποίος είπε για το άτομο. Έτσι. Άρα θα το θυμηθούμε και το όνομά του, μας διαφεύγει προς στιγμή. Περισσότερο θα έχετε καταλάβει για ποιον μιλάω.
Τον είχαμε και στα δίφραγγα, νομίζω, όταν είχαμε τις δραχμές. Λοιπόν, αυτή ήταν πατέρας, λέει. Επίσης, πατέρες της γλυπτικής ονομάστηκε ο Σκόπας, ο Φιδίας, ο Πραξιτέλης, ο Ικτίνος. Πατέρες, μάστορες, μάστερ, γενικοί διδάσκαλοι της ανθρωπότητας του πώς είναι τα γλυπτά. Διότι αυτοί έπιασαν το μυστικό του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο όλη η ανθρωπότητα προσπάθησε να μιμηθεί και ο Μικαλάντζελος ειδικά έφτασε να φτιάξει το 30, 40, 50% αυτών των μεγάλων γλυπτών που σας ανέφερα προηγουμένως. Δεν μπορούσε να κάνει γλυπτό τέτοιας αξίας όπως είναι ο Ερμής του Πραξιτέλους, όπως είναι ο Ενίοχος και άλλα πολλά αγάλματα, ο Έφηβος των Αντικυθύρων και αυτά τα θαυμάσια κομμάτια που για τους μεγάλους έτσι γλύπτες είναι αξεπέραστα και μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρήθηκαν πατέρες της γλυπτικής, πατέρες της γλυπτικής τέχνης. Από εδώ ξεκίνησαν λοιπόν οι πατέρες των μαθηματικών, οι πατέρες της φυσικής, οι πατέρες της αστρονομίας, οι πατέρες της ιστορίας, οι πατέρες της φιλοσοφίας. Μέσα σε αυτούς τους πατέρες λέτε να μην είναι και οι πατέρες της θρησκείας, αυτοί δηλαδή που έκαναν τη σοβαρότερη δουλειά για το χριστιανικό έργο, αυτοί που διέδωσαν το χριστιανισμό με τα συγγράμματά τους, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως είναι ο Γρηγόριος, όπως είναι ο Παλαμάς, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως είναι ο Νέος Θεολόγος, όπως είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τα ωραίτερα συγγράμματα για τον χριστιανισμό και δίδαξαν όλη την ανθρωπότητα και διδάσκουν ακόμα όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είμαστε λοιπόν εμείς ή δεν είμαστε το άλλας του κόσμου, όπως είπε ο Χριστός ότι πρέπει να είμαστε, αλλά για κοιτάξτε τους νεοέλληνες, αγαπητοί φίλοι, έχουμε εμείς τη δύναμη ενός Ικτίνου και ενός Σκόπα και ενός Πραξιτέλου στην γλυπτική σήμερα? Έχουμε τη δύναμη την ιστορική ενός Ηροδότου και ενός Ισιώδου και ενός Θουκυδίδη που θεωρήθηκαν κορυφές του ιστορικού, της ιστορικής και της ιστορίας γενικά? Έχουμε εμείς τη δύναμη του μυαλού του Σοκράτη και του Πλάτωνα σήμερα? Θα μου πείτε, γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο ανώτερα πράγματα, φυσικά. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρηθούμε πατέρες σήμερα εμείς της φιλοσοφίας, της σοφίας κλπ. Δυστυχώς καταντήσαμε ουραγή. Δεν μπορούμε να είμαστε ούτε μικροί Απόστολοι στο σπίτι και στην οικογένειά μας. Είναι δυνατόν λοιπόν τώρα να δεχτούμε αυτή την ήττα τη στιγμή που έχουμε όλους τους πατέρες όλων των μεγαλουργημάτων των αιώνων, της φιλοσοφίας, της ποιήσεως, τους τραγικούς, τους τρεις μεγάλους τραγικούς συγγραφείς? Τι δεν έχουμε δηλαδή εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα ως παρακαταθήκη, όχι στη σημερινή Ελλάδα, διότι εμείς έχουμε μια αίσθηση διαρκείας του ελληνικού γίγνεσθε. Δεν είμαστε λαός 1000 χρόνων, ούτε 350 χρόνων όπως είναι οι Αμερικάνοι. Είμαστε λαός 4 και 5 χιλιάδων ετών. Είμαστε λαός που πήρε τον χριστιανισμό και τον ανέβασε στα ουράνια, στα ύψη, τον έφερε στο ύψος του. Με αυτά που είπαν οι πατέρες, με αυτά που είπαν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ας έχουμε λοιπόν το λίγο φιλότιμο να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και να μιλάμε γι' αυτό στους φίλους, στους συγγενείς και στον εαυτό μας πρωτίστως και να κάνουμε αγώνα. Αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά τουλάχιστον να είμαστε αμαρτωλοί που αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας. Να είμαστε αμαρτωλοί οι οποίοι θέλουν να μοιάσουν με τους πρώτους αποστολικούς πατέρες. Όπως ξέρετε και το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μια φορά, στο πόδι των 12 μαθητών του Χριστού έμειναν 90% αυτοί που έμειναν ήταν Έλληνες. Δεν ήταν Εβραίοι ή Ιουδαίοι. Λίγοι ήταν οι Εβραίοι και οι Ιουδαίοι. Περισσότεροι, το 90% των αποστολικών πατέρων, δηλαδή αυτών που συνέχισαν το έργο των Αποστόλων, γι' αυτό λέγονται πρώτοι αποστολικοί πατέρες, είναι Έλληνες. Γι' αυτό μας δίνει ένα μεγάλο χρέος. Μην ξεχνάτε το λόγο του Χριστού, όταν είδε τους Έλληνες, που λέει: «Ελήλθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Θα δοξαστώ από τους Έλληνες. Θα δοξαστώ γενικά τους χριστιανούς, τους καλούς χριστιανούς. Εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται να γίνουν άλλας και φως αυτού του σάπιου κόσμου.
Σήμερα έχουμε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Βλέπουμε τη σύγχρονη Ελλάδα σήμερα, το 90%, τουλάχιστον το 50%, μην πω περισσότερο, της απασχολήσεώς μας σήμερα, ναι, τη 2011, τι είναι, να μιλάμε για τα οικονομικά της Ελλάδος. Όλη η ανθρωπότητα μιλάει για τα οικονομικά της Ελλάδος. Αμάν, φτάνει πια. Μπουχτίσαμε να ακούμε οικονομολόγους και σκέψεις και μελλοντολόγους τι θα γίνει αύριο, θα κάνουμε εκείνο, θα κουρέψουμε το χρέος, δεν θα το κουρέψουμε το χρέος, θα το κουρέψουμε βαθιά το χρέος, θα το κουρέψουμε λιγότερο, θα το αφήσουμε και μια φράτζα. Αλίμον, φτάσαμε δηλαδή στο απροχώρητο. Δεν γίνεται άλλο. Τι είναι αυτά? Γι' αυτό γεννηθήκαμε, για να μιλάμε για το χρέος της Ελλάδας, δηλαδή επί αιώνες και επί χρόνια? Ας αφήσουμε τους οικονομολόγους να μιλάνε γι' αυτό και ας κάνουμε και άλλες εκπομπές στις τηλεοράσεις. Θα επιζήσουμε όπως επιζήσαμε τόσα χρόνια. Έχουμε ιστορία 6-5 χιλιάδων χρόνων. Δεν θα έχουμε μια ιστορία 100 και 200 χρόνων ακόμα? Που δεν προβλέπεται να πάει τόσο πολύ η ανθρωπότητα. Διότι βρισκόμαστε στα έσχατα, όπως έχουν πει και οι πατέρες και οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν και έχουν οράματα, οραματισμούς και ξέρουν και έχουν επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Αλλά σε αυτό το λίγο που μας μένεται να ζήσουμε, γιατί και ο θάνατος είναι ένα τέλος της ιστορίας κάθε άνθρωπο. Και το πεθάνει ο άνθρωπος είναι το τέλος της ιστορίας του. Λοιπόν, ας τα δούμε όλα αυτά, σας παρακαλώ, και ας ομονοήσουμε σαν Έλληνες, ας καταλάβουμε το χρέος μας απέναντι στην ιστορία, στον χριστιανισμό, και ας γίνουμε την τελευταία στιγμή, έστω και λίγο, το άλας και το φως αυτής της γης. Μιας γης που περιμένει πολλά από τους φωτισμένους ανθρώπους. Ας γίνουμε εμείς οι φωτισμένοι, διότι έχουμε όλα τα αρχαία, έχουμε την ιστορία, έχουμε τη γλώσσα, έχουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε τις παρακαταθήκες, έχουμε τους πατέρες, έχουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά και να φωτίσουμε μια ανθρωπότητα η οποία παραπέει και βρίσκεται στα νύχια του διαβόλου και του αντιχρίστου. Σε ευχαριστώ. Χαίρετε, Κύριε.